Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο που θα κάνουμε μαζί. Σήμερα δεν θα κάνουμε unboxing γιατί λόγω, γενικότερα δεν θα κάνουμε κάποιο σχετικό βίντεο, γιατί λόγω τεχνικών προβλημάτων δεν μπορεί να ανεβεί το συγκεκριμένο. Θα ανεβεί την επόμενη εβδομάδα και θα είναι το γνωστό πώς έσπασα με αντικείμενο τη GoPro. Σήμερα όμως λοιπόν θα σας αναπληρώσω το βίντεο το συγκεκριμένο με ένα πάρτι γενεθλίων. Είναι μια παράσταση της Αλίνας Γαβαλά, στην οποία συμμετέχει και ο Φίλιππος Οφιανός. Είναι μια παράσταση την οποία μπορείτε να απολαύσετε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, όπου ουσιαστικά πρόκειται για ένα νοσταλγικό, επώδυνο, αλλά και λυτρωτικό ταξίδι, σύμφωνα με το πώς το παρουσιάζει η Σαλίνα Γαβαλά, όπου βάζει τον παιδικό της εαυτό να παροτρύνει την ηρωίδα, να δει το παρελθόν της με επίοικια και να ξαναγράψει την ιστορία της. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ιστορία, η παρουσίαση ήταν πάρα πολύ όμορφη. Παράλληλα στην παρουσίαση της παράστασης η Σαλίνα Γαβαλά είχε και γενέθλια. Της ευχόμαστε χρόνια πολλά για το συγκεκριμένο. Δείτε κάποια πολύ μικρά αποσπάσματα από την παρουσίαση της παράστασης. Εννοείται πως ό,τι θέλετε μπορείτε να το γράψετε στα σχόλια. Μια απλή προβολή. Έχουμε να κάνουμε μια τρισδιάστατο πια. Μια τρισδιάστατη παρουσία πάνω στη σκηνή, η οποία συνδέεται και συνδυάζεται με τη ζωντανή εικόνα, το live της Σαλίνας, όπου η Σαλίνα μπαίνει και γίνεται ολόγραμμα, βγαίνει από το ολόγραμμα και γίνει Σαλίνα, και εκεί πέρα κάπου χάνουν την μπαλά και χαζεύουν. Και αυτό είναι από τα πράγματα που ήταν η πρόκληση, έτσι. Αυτά τα υλικά, όταν έχεις να κάνεις ένα φαγητό, μιλήσουμε με όρους κουζίνας, όταν έχεις να ετοιμάσεις ένα φαγητό και οι πρώτες σου ύλες είναι ακριβές και υπέροχες, τότε επαφίεται στον μάγειρα να φτιάξει ένα υπέροχο πιάτο. Βρέθηκε λοιπόν μια ροή και ένα ξεπύλημα, ένα ξεπύπρωμα που καταλήξαμε σε ένα θέαμα, σε ένα σύνθετο θέαμα. Πόσης διάρκειας, Δημητρή? 1:45. 1:45. Μεγάλη διάρκεια. Τα 105 λεπτά δηλαδή για θέαμα, για μένα είναι μεγάλο. Χοντρό νούμερο. Όμως, ναι, δεν τα καταλαβαίνει τα εγγραφόμενα. Φεύγουν έτσι, φεύγουν, κυλάνε και στο τέλος λες να έχετε και λίγο ακόμα. Σε αυτή την ιστορία. Να προσέχετε να περνάτε καλά, να πάτε να απολαύσετε την παράσταση η οποία θα παίζει, αν θυμάμαι καλά, Οκτώβριο και Νοέμβριο κάθε Τετάρτη. Πώς θα σας φανεί, τι πιστεύετε, τι δεν πιστεύετε, μπορείτε να μου το γράψετε στα σχόλια. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά, σας χαιρετώ, γεια σας.